Παιδιά, δεν πρέπει να μιλάτε. Ελάτε, ελάτε. Ελάτε, ελάτε. Ελάτε, παιδιά. Όλη μέρα μαζί είστε. Δεν ξέρω, παιδιά. Όλη μέρα μαζί είστε τώρα που τα πείτε και στο διάδρομο. Κάνουμε πρόβα. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Χρήστο μου, Χρήστο μου, αγόρι μου. Όλη μέρα κάνετε πρόβα. Ναι. Όλη μέρα και όλη νύχτα. Παντού. Μπράβο. Αλήθεια τώρα. Εγώ έχω και παράσταση, έτσι. Τι κουτσομπολεύετε. Έχω ήδη παράσταση. Παίζω στο Μάμα Ρόζα. Ναι, μήπως μπερδευτείς. Άλλο το πρωί, άλλο το βράδυ. Άλλο μετά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Μεγάλη χαρά κάνουμε. Και εμείς. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεστε μαζί. Εννοώ, στην τηλεόραση. Νομίζω ναι. Δεν έχετε ξαναμιλήσει. Νομίζω ναι. Για μεγάλη μας τιμή. Μεγάλη μας τιμή. Μας πήρατε την Παρθενιά. Πώς και τόσα χρόνια, γιατί είστε εμείς και τη μαμά σου γέννης. Ποτέ. Ναι. Το Χρήστο και δεν ξέρεις. Γιατί καταρχάς δεν. Λείπει το ρεφί, εκείνο την κουτσοπολέμηση. Παίξαμε μόνο το καλοκαίρι μαζί και με τον Χρήστο ήρθαμε γιατί παίζουμε μαζί φέτος. Ναι. Αλλιώς τώρα οικογενειακώς να πάμε να μιλάμε δεν νομίζω ότι θα το θέλει κανείς από τους τρεις μας. Αυτό όλο τώρα, εγώ ας πούμε, δηλαδή και με τον αδερφό μου που δουλεύω, παραμένει ο αδερφός μου ο μικρός. Ναι. Καταλαβες. Δηλαδή. Και σαν συνεργάτη εννοείς. Ναι, αλλά... ό,τι και να γίνει, αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω. Δεν αλλάζει αυτό έτσι κι αλλιώς. Άρα υπάρχει. Είναι πιο προστατευτική μαζί σου από όσο θα ήταν με έναν άλλον άνθρωπο. Εγώ θα πιο σου. Εκνευριστική μαζί σου από όσο θα ήταν. Η μαμά μου ρωτά ή ο Χρήστο. Δεν ξέρω, και οι δύο. Ο Χρήστο είναι πιο αυστηρό μαζί μου. Ναι. Ο Χρήστο δεν μπορώ να πάρω ανάσα στην πρόβα. Θα μου κάνει παρατήρηση επειδή ανασένω. Θα πάω να κάνω. Και θα μου πει Δανάη, γιατί κάνει θόρυβο. Συγγνώμη. Δεν υπάρχει αυτό. Εσύ πώς απαντάς. Δεν απαντάω, δεν μπορώ να μιλήσω. Ή ως Δανάη. Απαντάω στο ποιός που ένα σκηνοθέτης μου λέει να κάνω ισχύα. Α. Θα κάνω ισχύα. Τίποτα, δεν μπορείς την ώρα της πρόβας να απαντήσεις. Αν το αντίστοιχο το πεις στο σπίτι, πώς θα την τράσεις. Άστο. Δεν λέγεται στη τηλεόραση. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι θα μου το πει ο Χρήστος. Είμαστε πολύ ήρεμοι. Έχουμε μια πολύ ωραία σχέση, πολύ ισορροπημένη, χαλαρή. Δεν έχουμε εντάσεις. Αλλά γενικά είναι. Προσπαθούν να φαίνονται cool, ναι. Με τον τρόπο τους είναι υπερπροστατευτικοί, χωρίς να επεμβαίνουν. Ο Χρήστος. Δεν είμαστε ίδιο, δεν αντιδρούμε το ίδιο. Ναι, δεν αντιδρούμε το ίδιο. Ναι. Αλλά και οι δύο με τον τρόπο τους με φροντίζουν, ναι. Χωρίς να φαίνεται και χωρίς να. Μερικές φορές η Βίκη φαίνεται κιόλας. Ναι, ναι. Ποιο μαμά, μαμά, ναι. Μαμά. Η κλασική μαμά, η μαμά ναι. Ρόζα. Ναι. Που θέλει να τα ελέγχει όλα, να τα ξέρει όλα. Φαίνεται πολύ άνετη. Φαίνεται. Το ότι λάμπει όμως, ξέρεις τι λένε. Σ' άκουσα πριν που φώναξες τον Χρήστο μπαμπά. Μ' άρεσε. Το φωνάει συχνά μπαμπά. Το λες μπαμπά όπως λέμε μπαμπά ή το λες... Όχι, μπαμπά δεν νομίζω. Μόνο άμα θέλω να τον καλοπιάσω και να στείλω κανένα κατεβατό, όταν θέλω μια χάρη, εκεί θα μπει μπαμπά, μαμά, γιαγιά, θα τον πω τα πάντα. Συνήθως τον φωνάζω father. Εντάξει, που κι αυτό όμως είναι λίγο παιχνίδι, αλλά είναι. Μα είναι. Ενώ αν το σκεφτείς, είναι ο άνθρωπος που μεγάλωσε. Φάνηκε πολύ γλυκό. Και λέω, κοίτα. Ήταν τώρα στα παρασκήνια, δεν είναι ότι κάτι μπροστά. Ναι. Νομίζω ότι έχουμε φτιάξει με τη Δανάη μια πολύ ωραία σχέση. Ναι. Μια σχέση ειλικρίνειας, αγάπης και εμπιστοσύνης. Και όσο περνάνε τα χρόνια, αυτή γίνεται όλο και καλύτερη. Όλο και πιο ανοιχτή και όλο και πιο πολύ διευρύνεται αυτό το πράγμα. Και είναι πολύ ωραίο. Πότε τη γνώρισες? Ναι, μπράβο, ποια ηλικία. Πότε τη γνώρισες? 2 χρονών. Α, μωρό ήταν. Ναι. Άρα δεν έχεις αναμνήσεις στη ζωή σου χωρίς το Χρήστο. Ελάχιστες. Και αυτές είναι όταν πήγαινα, ας πούμε, στο χωριό μου με τον μπαμπά μου, που εκεί δεν θυμάμαι ούτε τη μαμά μου. Ενώ ναι. Όταν θυμάμαι την παιδική μου ηλικία, πάντα είναι ο Χρήστος κάπου. Ναι, είναι κομμάτι. Ναι, εσείς ναι. Τότε μένατε ήδη με τη Βίκη, ή επειδή. Πώς είχε γίνει ιστορία? Ήμασταν συνεχώς μαζί. Ναι. Ήταν σαν να μέναμε και μαζί. Ναι. Αρχίσαμε να μένουμε μαζί από το 99, από το σεισμό. Ναι, ναι. Και μετά. Και εσύ γεννήθηκε στο 97. Εγώ γεννήθηκα το 92. Όπω. Πάρα πολύ. Τώρα θα νευριάσει πάρα πολύ η μαμά μου. Είχα κολλήσει τα πρώτα έρθει. Δεν είναι η μάνα μου το λέω αυτό, γιατί μάλλον υπολογίζει και τα δικά της. Δεν θέλουν, δεν θέλουν, παιδί μου. Θα πεις ότι ήταν 18 χρονών η Βίκη τότε. Καλά, δεν ήταν και μακριά. Ναι, όντως, αλήθεια. Α, και εσύ από το 99 ζείτε μαζί. Και πώς. Σαν τι φιγούρα είναι, γιατί. Κοίταξε να δεις. Κι εγώ ζω με το γιο του άντρα μου, αλλά ήταν ο γιος του άντρα μου. Δηλαδή, ξέραμε όλοι ότι είναι ο γιος του άντρα μου. Αυτό το δικό σας δεν ονομάζεται. Το πήρες λίγο μεγάλο εσύ. Αυτό ήταν πιο μικρή. Θυμάμαι μια πολύ ωραία σκηνή. Είχαμε πάει μια εκδρομή, από τις πρώτες εκδρομές που κάναμε. Η Δανάη ήταν πολύ μικρή. Είχαμε πάει μια εκδρομή στο Πήλιο. Και γυρνώντας είχαμε περάσει πολύ ωραία κλπ.
Και γυρνώντας η Δανάη ήταν πολύ χαρούμενη πίσω και μου λέει, δεν ξέρω καν αν το θυμάται η Δανάη, και μου λέει, να σου πω, μπορώ να σε λέω μπαμπά. Και της λέω, ναι, αν θες μπορείς να με λες, αλλά είναι αλήθεια ότι εγώ δεν είμαι ο μπαμπάς σου. Α, το ξεκαθάρισες. Ναι, ο μπαμπάς σου είναι ένας άλλος. Βέβαια, αν θες μπορείς να με λες μπαμπά, ναι. Εσένα σε καλύπτει αυτό, δηλαδή σου κάλυψε αυτή την ανάγκη, αν την είχες ποτέ, της πατρότητας, του να γίνεις γονιός, του να έχεις οικογένεια. Δεν την είχα ποτέ αυτή την ανάγκη. Προέκυψε. Προέκυψε. Αλλά μ' αρέσει πολύ που βρέθηκε η Δανάη στη ζωή μου και μ' αρέσει πολύ που προχώρησαν τα χρόνια και έχω τώρα ένα παιδί, ας πούμε. Αν σε ρωτήσουν αν έχεις παιδί, θα απαντήσεις ναι. Εννοείται. Αυτό σου λείπει. Δεν είμαστε καλά. Εσύ, όταν λες τη μεγάλωσα, εννοείς το μεγάλωμα, έχει αποξενύχτη, διάβασμα, η επανάληψη το πρωί, η αγωνία της αρρώστιας. Κοίταξε, ξέρεις, εμείς δεν είμαστε κλασικοί γονείς. Καθόλου. Ούτε εγώ, ούτε η Βίκη. Ναι. Υπάρχει μια άλλη σχέση με όλα τα πράγματα και με τα σχολεία και με τους φίλους και με τις εξόδους. Από μόνη της η ζωή δύο ηθοποιών που τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι ένα θέμα από μόνο του. Να σου πω κάτι, δεν έκανα ποτέ κάτι τρελό, επειδή ακριβώς μεγάλωνα με ελευθερία. Να το σκάσεις το βράδυ. Δεν πέρασα, ας πούμε, εφηβεία αυτό που οι φίλες μου, ας πούμε, έκαναν πολύ πιο χοντρά πράγματα. Εγώ, επειδή ακριβώς ήμουν ελεύθερο παιδί, με όρια, αλλά επειδή τα κρατούσα αυτά τα όρια και ήμουν πολύ συνεπής όταν μου έλεγαν θα πας σινεμά, αλλά θα γυρίσεις 12, γύρναγα 11 για να μπορώ να βγω και την επόμενη μέρα. Ήμουν συνέχεια στα θέατρα. Ναι, σου λέω. Αν γυρνούσες 12, τι θα γινότανε? Δεν ξέρω, εντάξει. Τίποτα. Θα τις νομίζω με ότι... ηρεμία. Αλλά δεν έκανα ποτέ καμιά τρέλα να πεις ότι έφυγα από το σπίτι, εξαφανίστηκα. Ήμουν πολύ συνεννοήσιμη, νομίζω. Ήμουν πολύ μαζί τους στο θέατρο γιατί ήθελα. Δεν ήμουν δηλαδή από τα παιδιά που με έπαιρναν γιατί δεν είχαν που να τα αφήσουν. Ήμουν από τα παιδιά που με έπαιρναν γιατί ούρλιαζα να πάω. Mm. Οι τιμωρίες μου ήταν το δεν θα έρθει στο θέατρο. Όταν άκουγα αυτό, υπέφερα. Μία φορά μου το έκανε ο Χρήστος κιόλας, όχι η μαμά μου. Διότι είχα πάει να δω το Σεσουάρ, ήταν ναι, με φίλους μου. Και επειδή εγώ ήξερα. Πόσο χρόνο είσαι στο Σεσουάρ όταν πρωτοδουλεύω? 8. Και επειδή ήθελα να δείξω ότι ξέρω το έργο, πετάχτηκα και είπα δυνατά μια ατάκα. Τι να κάνεις, Κασπούλα. Και του Χρήστου του γύρισαν τα μάτια στο άσπρο πάνω στη σκηνή. Εσύ ήσουν, α, έπαιζες τότε. Ναι, ναι, και είπα την ατάκα πιο πριν για να δείξω. Εγώ το ξέρω. Λοιπόν, και όταν γυρίσαμε στο σπίτι και ανακοινώθηκε στο σαλόνι ότι η Δανάη δεν θα ξανάρθει στο θέατρο για μία εβδομάδα, το κλάμα που έριξα, έλεγα θα πεθάνω. Ήταν η τιμωρία μου. Το δεν θα έρθει στο θέατρο ήταν μεγάλη τιμωρία για μένα. Αλλά ευτυχώς ήμουν συνεπής για να πηγαίνω στο θέατρο. Άρα το καταλάβαινες, Δανάη, ότι προς τα εκεί είσαι? Ναι. Το καταλάβαινα και νομίζω ότι και οι γονείς μου, οι άνθρωποι που με μεγάλωσαν να μην ήταν αυτοί που ήταν, νομίζω ότι πάλι η ανάγκη μου θα ήταν η επικοινωνία με τον κόσμο μέσω της τέχνης. Ναι. Τώρα θα ήταν άλλη τέχνη, θα ήταν. Έχεις αυτό. Και άλλα ταλέντα δηλαδή σε άλλους. Δεν ξέρω. Τραγουδάς ωραία, κάτι άκουσα. Τραγουδά. Ναι, άκουσα μια νότα που είπε. Καλά. Θα τραγουδήσει. Τα τραγούδια που θα τραγουδήσει του που έχει γράψει στίχους ο Παρασκευάς ο Καρασούλος και ο Καλογεράκης ο Μιχάλης έχει γράψει μουσική. Στο παιδικό λοιπόν θα τραγουδήσει, θα είναι η πρωταγωνίστρια τραγουδίστρια. Ποιο τραγουδάς, δεν είναι γνωστά βέβαια, αλλά είναι παιδικά. Νομίζω θα γίνουν γνωστά. Πες μας ένα στιχάκι έτσι. Ποιο να πω. Να δεις τι ωραία φωνή έχει γι' αυτό. Αν βουτήξεις το ποτάμι, μείνε μια στιγμή και φτάνει κάτω από το νερένιο τζάμι, πάλι σαύρα κύκλους κάνει. Ωραία είσαι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χρήστο, έχεις κλάψει ποτέ με τη Δανάη? Εννοείται. Πότε έφυγες από το σπίτι σου? Μείνα μόνη μου στην ίδια πολυκατοικία, κάτω από, από τη μαμά και τον Χρήστο. Κάτω από τις φτερουγέννες. Αλλά σε δικό μου διαμέρισμα. Με δική σου πόρτα που κλειδώνει. Ναι, καλέ. Ωραία. Πόσο? Το χτυπούσε η πόρτα κάθε τόσο. Ναι, τρίτη λυκείου ήρθε. Μετά από την τρίτη λυκείου. Α, έχει τελειώσει το σχολείο. Ναι, ναι, με το που τελείωσα το σχολείο. Ήταν αυτό τέτοιο η συμφωνία, ότι μόλις τελειώσει το σχολείο θα φύγει? Όχι, ήταν, είχα φύγει στη Δονούσα διακοπές. Υπήρχε αυτό το διαμέρισμα ξενίκιαστο, ας πούμε, σαν γραφείο. Έφυγα για διακοπές για 5 μέρες, γύρισα μετά από 20 μέρες. Καλά, και η μαμά το δεν θα έκανε, δεν πιστεύω να σου πει. Ναι, και μου το έκαναν έκπληξη. Δηλαδή γύρισα και είχαν μαζευτεί όλοι, οι φίλοι μου, οι φίλοι της μαμάς μου, όλοι, και το βρήκα σπίτι.
Και πως θέλεις να ξεφορτωθούν, ναι, να πάει από κάπου μόνη της. Και τότε έγινε, μετά την Κρήτη. Και μετά έφυγες να πας να μείνεις με τα γόρια σου και τώρα ξαναγύρισες, για να τα πω λίγο εντάχει. Όχι, έμεινα και εκεί, έμεινα εκεί, έφυγα για δύο χρόνια τώρα και τώρα ξαναείμαι εκεί. Και μετά από δύο χρόνια επέστρεψες πάλι σπίτι. Τώρα, ναι. Πώς είναι. Ωραία. Δηλαδή δεν είναι, θέλω να πω ότι ένας χωρισμός είναι χωρισμός. Δηλαδή ξεμπερδεύεις, τελειώνεις, κλείνεις τα τι είναι να κλείσεις. Αλλά ναι, το να ξεπακετάρεις, να πακετάρεις και να φύγεις είναι ένα άλλο πράγμα. Οδυνηρό μερικές φορές. Ήταν λίγο βάναυσο, αλλά ναι, εντάξει, η ζωή έχει πολλά τέτοια. Δεν μπορούσε να κρατήσει το σπίτι στο Χαλάνδη και να φύγει αυτό. Το σκέφτηκε αυτό. Όχι, δεν το σκέφτηκα. Κλάψατε και γι' αυτό, όχι. Το πήρατε. Εντάξει. Είναι μια δύσκολη στιγμή για την Δανάη και είναι αναμφισβήτητα, μας επηρέασε και εμάς πολύ. Αλήθεια, Και ξέρεις. Δεν... Να ήμουν μικρή ακόμη, θα συμβούν ναι, αυτά. Θα συμβαίνουν. Ναι, ναι, όχι, γελάμε, γιατί αυτά είναι όχι το ίδιο. Όχι το ίδιο. Όχι το ίδιο. Εγώ και η Βίκη, όχι το ίδιο. Έτσι. Η Βίκη λίγο πιο βαριά. Συμπάσχει η Βίκη. Ναι, ναι. Πιο πολύ. Συμπάσχει, φαντάζομαι ότι μπορεί να είμαι και εγώ πιο ψύχρεμη κάποιες στιγμές και να σωριάζεται στα πατώματα. Να είναι με έρπη, με άιπι. Ναι, αλλά αυτό το παιδί το συμπαθούσε, εγώ το είχα δει στο θέατρο. Α, κι εγώ, ένα ωραίο ψηλό παιδί που ήταν. με μια ωραία ακόμα παρέα φίλο, ναι. Ακόμη είναι, ναι, ναι. Α, τώρα είναι ωραίο, ναι, ναι. Το θυμάμαι, τώρα θυμήθηκα. Ναι, 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 έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εντάξει, έτσι είναι η ζωή. Εντάξει, παιδιά, ένα διάλειμμα. Μπορεί να είναι και ένα διάλειμμα, δεν ξέρει. Μπορεί να είναι και διάλειμμα, ναι. Εσύ τώρα είσαι λυπημένη. Τώρα που μιλάμε, είμαι χαρούμενη που μιλάμε. Όχι, αλλά γενικά ρε παιδί μου. Εντάξει τώρα, μια χαρά όλα. Εντάξει, okay. Μπράβο, γλυκούλα μου. Έτσι, έχουμε δουλειές. Τώρα το μυαλό μου είναι στην πρεμιέρα. Να μην συστήσω σε κάτι φίλους που έχω δηλαδή. Το μυαλό μου είναι στην πρεμιέρα. Φέρε του 9 Νοεμβρίου, αν θέλει. Στο θέατρο Αλίκη. Εκεί, όχι στο παιδικό. Στο παιδικό. Στο παιδικό. Αυτό, να σου πω κάτι. Είναι λάθος μας που το λέμε παιδικό. Ναι, ναι. Είναι μια παράσταση. Είναι μια παράσταση. Δηλαδή, αν σου διαβάσω 10 σειρές από το. Ανεβάζω στο Instagram καμιά φορά, ξέρεις, κάποιες γραμμούλες, κάποιες σειρές ναι, από το κείμενο. Ναι. Και μου στέλνουν οι άνθρωποι και μου λένε, Δανάη, γιατί το λέτε παιδικό? Αυτό είναι μάθημα ζωής. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ένα παιδικό μπεμπεκίστικο που ένας γονιός θα βαρεθεί. Είναι ένα έργο με αρχή, μέση και τέλος, με μια ωραία ιστορία για την αλήθεια και το ψέμα, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μια υπέροχη διασκευή που έχει κάνει ο Παρασκευάς Θερασούλος. Με τον Ανδρόνικο. Μια υπέροχη γλώσσα, με ελληνικά. Όταν ήρθε η ώρα να πάρεις την πρωταγωνίστρια, να διαλέξεις το ρόλο της Δανάης, το συζήτησες με τη Βίκη, το πρότεινες στη Δανάη, πώς έγινε? Θα σου πω. Ήρθε η ίδια και προφωτάθηκε. Δεν είναι κακό. Οι ευκαιρίες είναι ευκαιρίες. Με κάποιο τρόπο πρέπει να τις. Η συζήτηση για τη δουλειά και για την παράσταση αυτή γινόταν πολύ καιρό με τον Παρασκευά τον Καρασούλο, τον στιχουργό και φίλο μου από το 1976. Πολλές ηλικίες τώρα. Πολύ ημερομηνία. Σήμερα γίνεται τη ημερομηνία. Παιδιά, θα πάτε σπίτι και η Βίκη θα σας κόψει την ελπίδα. Όπως λέει και η Βίκη, παιδιά, δεν είμαστε η ίδια γενιά. Όταν συστηνόμαστε. Ναι. Μιλάγαμε λοιπόν, ήταν όνειρο του Παρασκευά πάρα πολύ καιρό. Και όταν συζητήσαμε ότι θα γιατί στο έργο δεν υπάρχει ούτε πριγκίπισσα ούτε βασίλισσα στο πρώτο παραμύθι του Άντερσεν. Μου είπε λοιπόν ότι εγώ θέλω δύο γυναίκες και μαμά να υπάρχει και πριγκίπισσα παιδί να υπάρχει. Ποια να είναι η πριγκίπισσα? Μου λέει ο Παρασκευάς, η πριγκίπισσα θα είναι η Δανάη. Δεν διαφωνείς? Του λέω φυσικά δεν διαφωνώ και εγώ θα στο έλεγα ότι η πριγκίπισσα να είναι η Δανάη και έτσι έγινε. Δηλαδή η μαμά δεν ανακατεύτηκε καθόλου. Σε μεγαλώσαν έτσι οι πριγκίπισσα. Βουρκώνεις με συγκινήσει. Ναι. Συγκινήσει. Εγώ άμα ακούω το Χρήστο, παθαίνω τρέλα. Είσαι πολύ συναισθηματικό κορίτσι τελικά. Μα είδες. Ναι, ρε παιδί μου. Φαίνεται. Σου φαίνεται. Σου φαίνεται. Απλώς δείχνεις πολύ πιο δυναμική, πιο έξω. Με το Χρήστο είμαι λίγο περισσότερο από το κανονικό. Δηλαδή στην πρεμιέρα, ας πούμε, τη παράστασή του. Ήμασταν. Στο Μαμά Ρόζα. Ναι, στο Μαμά Ρόζα τώρα, πριν λίγες μέρες. Εμφανίζεται η μαμά μου, αυτό, τι ωραία, τι θα κοιτάω. Και εμφανίζεται ο Χρήστος και ξαφνικά ακούγεται ένας άνθρωπος από όλη την πλάτη, τα 500 άτομα, να μην ξοκλαίει. Που είναι και κομμωδία, να το και πω. Όχι απλά, ξεκαρδιστεί. Δηλαδή ο Χρήστος, άμα την εμφανίσει, είναι αστείο. Ναι, είναι κομμωδία. Και σκύβουν οι κολλητές μου που καθόντουσαν από πίσω και μου λένε, Δανάη, ακούγεσαι. Συγκινήθηκε. Ναι, ναι, δεν μπορώ.